Άλλοι την χαρακτήρισαν σνόμπ, άλλοι κακομαθημένη και άλλοι απλά παρεξηγημένη. Θύμωσε επειδή δεν πήρε τον τίτλο της Star Ελλάς και έγινε με μια στο πιο καυτό θέμα της πόλης. Και όταν λέμε καυτό, είμαστε απόλυτοι. Η Τζούλια Αλεξανδράτου δήλωσε ότι δεν της αρκεί να είναι ένα ακόμα βαρετό και χαζό μοντέλο. Και δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε την ευφυΐα της, αλλά βαρετή δεν είναι σίγουρα. Αφού έχει γεμίσει τα εξώφυλλα των πιο hot περιοδικών με κάθε άλλο παρά βαρετές τις δηλώσεις. Περνάει μια εφηβεία όχι όπως την φαντάζεστε, γεμάτη κατακτήσεις και αφιψηλού βλέμματα προς τα απεχθή όντα του άλλου φίλου. Εκείνη είναι γεμάτη ανασφάλειες, είναι αγοροκόριτσο και έχει μερικά παραπανήσια κιλά που την οδηγούν τελικά στην νευρική ανορεξία, όπως δήλωσε. Έφτασα να ζυγίζω 40 κιλά, αφού να φανταστείς διαγραφόταν ο σκελετός μου και την ίδια στιγμή εγώ νόμιζα πως ήμουν χοντρή. Δουλεύει σαν μοντέλο από τα 13 και στα 16 πηγαίνει για πρώτη φορά στα Καλλιστεία, όπου και κερδίζει τον τίτλο της Miss Young. Μετά επιστρέφει και πάλι στα παιχνίδια της και το modeling δεν την αφορά. Μέχρι που ξαναπάει στα Καλλιστεία. Αυτή τη φορά όχι για τον τίτλο, αλλά για να κερδίσει δημοσιότητα, όπως δήλωσε. Τη βραδιά του διαγωνισμού η Τζούλια χάνει τον τίτλο, αλλά κερδίζει αυτό που ήθελε. Κάνει μια γκριμάτσα την ώρα που ανακοινώθηκε το όνομα της Star Ελλάς και από τότε μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου showwoman, δήλωσε η Τζούλια και κατά μία έννοια έχει δίκιο. Την ίδια στιγμή που όλοι βλέπουν στο πρόσωπο και το κορμί της την τέλεια γυναίκα, εκείνη λέει στο περιοδικό Νίτρο ότι αισθάνεται μπάζο και πως θα ήθελε η μύτη της να ήταν αλλιώς. Της χρειώνουν μερικούς από τους πιο ωραίους Έλληνες όπως ο Γιωργούλης και ο Σόμερ και την ίδια στιγμή εκείνη λέει πως είναι μόνη της εδώ και καιρό. Εγώ βαριέμαι, δηλώνει. Αν είχα όλες αυτές τις σχέσεις, θα έπρεπε να ήμουν όλη μέρα στο κρεβάτι. Δεν είμαι πολυγαμική, θα προσθέσει, για να απογοητεύσει κάθε επίδοξο εραστή. Και ύστερα τη βλέπουμε σε παπαράτσι φωτογραφίες, σχεδόν να ερωτοτροπεί με τον φίλο της και όχι μάνατζέρ της, όπως έχει υποστηρίξει η Λία Ψινάκη. Και σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, εκείνη αποφεύγει να επιβεβαιώσει την είδηση. Εξακολουθεί πάντως να λέει ότι είναι μόνη και δεν ψάχνεται, αν και δεν υπήρξε άντρας που να τον ήθελε και να μην τον είχε. Ο Αντένα δεν της έδωσε το στέμα, της έδωσε όμως εκπομπή. Τι και αν άφησε τα πανύψηλα πόδια της ολόγυμνα μπροστά στον τηλεοπτικό φακό, η προσπάθεια δεν της πήγε και η εκπομπή δεν βγήκε παρά μόνο 3 φορές στον αέρα. Μετά από αυτό θα γίνει η βασίλισσα της πίστας και θα ερμηνεύσει το ομώνυμο τραγούδι. Α, μάλιστα, θα γίνει τραγουδίστρια, καταλήξαμε επιτέλους, θα σκεφτούν οι άλλοι, αλλά μπα. Εκείνη άλλα σκέφτεται. Δεν μου αρέσουν τα μπουζούκια. Από ελληνικά ακούω μόνο Χατζηγιάννη, θα πει και θα προσθέσει ότι μαζί του μάλιστα. Ευχαρίστως θα συνεργαζόμουν. Η ίδια η Βασίλισσα, όταν ερωτηθεί για το δισκογραφικό της εγχείρημα, θα πει: είμαι μια ατάλλαντη που κάνει απόπειρες με αυτοσαρκασμό. Όλοι δείχνουν να αποδοκιμάζουν την υπερφύαλη στάση της και από την άλλη όλοι τη θέλουν. Ακόμα και ο Νίκος Περάκης της έδωσε έναν μικρό ρόλο στην ταινία του Ψυχραιμία παιδιά και έτσι η Τζούλια έπαιξε με τον Κιμούλη. Δεν με νοιάζει που με λένε κακιά και ψωνισμένη, θα πει σε μία από τις δεκάδες συνεντεύξεις που πρόλαβε να δώσει στα 3 χρόνια της καλλιτεχνικής της ύπαρξης. Εμένα μου αρκεί που δεν είμαι αδιάφορη. Και όσο για τις 6 φωτογραφίσεις, τις απολαμβάνω και εγώ και οι γονείς μου που ξέρουν ότι είναι μέρος της δουλειάς μου. Δεν έχει φίλες, παρά μόνο κάποιες καλές γνωστές όπως τις χαρακτηρίζει η ίδια. Έχω νιώσει ζήλια και φθόνο από τις γυναίκες λόγω της εμφάνισής μου και έχω πληγωθεί. Για τους άντρες από την άλλη λέει ότι την έχουν κακομάθει. Δεν χρειάζεται ποτέ να προσπαθήσω για κάποιον. Και από την άλλη δηλώνει ψεύτρα. Λέω πολλά ψέματα στους άντρες κάθε μέρα. Είτε για να κρύψω κάτι, είτε για να βγω από τη δύσκολη θέση. Και το καλύτερο φυσικά το αφήσαμε για το τέλος. Οι ερωτήσεις αφορούν στο σεξ και η Τζούλια απαντάει. Ποτέ δεν μένω σε μια σχέση αν το σεξ δεν είναι καλό. Και επίσης δεν είμαι της άποψης ότι στο κρεβάτι κάθομαι και αράζω. Όχι, δεν είμαι η ωραία και ξενέρωτη που μπορεί να φαντάζεστε. Η Τζούλια μιλάει και μιλάει πολύ. Αλλά οι άλλοι συνήθως δεν την ακούνε. Προτιμούν να την κοιτάζουν.